Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα υπουργός ανάπτυξης ο κύριος Κώστας Άλμπερτς Χαρέκας. Κύριε Χαρέκα, αλήθεια το Άλμπερτ, πώς προέκυψε? Από το IQ μου, κύριε Παυλόπουλε. Με φωνάζουν έτσι οι συνάδελφοι στο Υπουργικό Συμβούλιο, διότι ο δείκτης νοημοσύνης μου τους τον θυμίζει. Καταλάβατε ποιον Άλμπερτ, έτσι? Τον Εσχενάζη. Τον Αϊνστάιν, φυσικά. Πρόσφατα, κύριε Παυλόπουλε, διατύπωσα τη γενική θεωρία της ασχετότητας, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει ακριβό αρνή. Υπάρχει χοντρό αρνή. Δηλαδή, τι προτείνετε στον πολίτη, κύριε Χαρέκα? Να πηγαίνει στο Χασάπι και να το ρωτάει ποιο αρνή έπαιζε τερματοφύλακα στην Αλάνα τη Τάνη για να μην το αγοράζει? Μιλάτε κουτουράδες, κύριε Παυλόπουλε, να αποφεύγετε απλώς το αρνί που εάν έμπαινε στο GNTM, η καγιά θα το βάφτιζε plus size. Ο γενικός κανόνας είναι ότι εάν πάρετε πιο λεπτό αρνί, θα το πληρώσετε πιο φτηνά. Η καλύτερη μπορεί να μην πάγουμε καθόλου αρνί, να μας δει και τσάπα. Αναγκιά σου! Στανάκι σου βλύζουμε 4 ατός και χορταίνει μια οικογένεια. Δεν θέλω υπερβολές, κύριε Παυλόπουλε. Υπάρχουν λύσεις. Σκεφτείτε απλώς ότι ένα αρνί που ζυγίζει 15 κιλά στη γη, στη σελήνη ζυγίζει μόλις 2,5. Και τι να κάνουμε, κύριε Υπουργέ, να καβαλήσουμε το Απόλλων 11 του Νίλ Άρμστρονγκ, να πάμε σε λινότσακα για αμνογρίφιο? Δεν είπα αυτό, κύριε Παυλόπουλε. Αλλά με αυτά που λέτε τόση ώρα, κύριε Υπουργέ, δείχνετε ότι είστε έτοιμος για την πτήση στη σελήνη. Γιατί το λέτε αυτό? Και τόση ώρα λέτε διαστημικές μα... Αυτό που ζητάω, κύριε Παυλόπουλε, είναι να μην φέρνετε την καταστροφή. Επιτέλους, δείτε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Ποιο είναι το πιο φθηνό αρνί που έχετε βρει τελευταία? Το αρνί τσιμπίτσι στο αθολόγιο της Ευθέας Δημοτικού. Ακούστε, σας παρακαλώ. Ο πολίτης μπορεί να εφαρμόσει την ελάνθεση στη μέθοδο του 20 ευρώ. Εγώ, χάρη σε αυτή τη μέθοδο, δεν κατάλαβα καμία αύξηση στη βενζίνη. 20 ευρώ έβαζα πριν 5 χρόνια, 20 ευρώ βάζω και σήμερα. Να πάτε κι εσείς στο χασάπ σας να του πείτε ότι θέλετε 20 ευρώ αρνί. Με 20 ευρώ θα μας δώσει αρνί, κύριε Σχέκα. Και τι θα σας δώσει? Τα μελέτητά του. Μη δημιουργείτε κλίμα, κύριε Παυλόπουλε. Έχω μια φίλη, τη Βάσο. Ο χασάπιστης της έδωσε μια μαγειρεψιά, λεπτό αρνί, με 10 ευρώ. Και εγώ έχω μια γνωστή τη Φλόγα που ο χασάπιστης της έδωσε ένα ολόκληρο αρνί τσάπα. Ποιος χασάπιστης ήταν αυτός? Ο Αλεκάγας από τα εγκλήματα. Κύριε Παυλόπουλε, να ξέρετε ότι με στεναχωρείτε τα μάλα. Διότι δεν έχετε αντιληφθεί το σκοπό της παρουσίας μου στο δελτίο σας σήμερα. Για να μπορέσουν οι πολίτες να βρουν λεπτό, φθηνό αρνί, πρέπει να φροντίσουν για τη σωστή μεσογειακή διατροφή του. Και εσείς τι κάνετε τόση ώρα? Τους μοιράζω σανό για να το ταΐσουν. Δηλαδή πόσα κιλά προτείνετε στους πολίτες, δεν είναι το αρνί που θα πάγουν? Αυτό είναι το μεγάλο λάθος, κύριε Παυλόπουλε. Για να τους βγει πιο φθηνό, δεν πρέπει να ζητάνε το αρνί σε κιλά. Και σε τι να το ζητάνε? Σε κυβικά ή λίτρα. Θα τους πρότεινα να ζητάνε 3 λίτρα αρνί από το χασάπι. Και τι θα τους δίνει, κύριε Χαρέκα? Αρνί σε γεύση κόλας να το πιούμε το καλαμάκι? Κλείνοντας, κύριε Παυλόπουλε, θα ήθελα να ζητήσω από τους καταναλωτές να προσέχουν πάρα πολύ το κόλπο της παραλίας. Τι είναι αυτό, κύριε Υπουργέ? Μπαίνει ο αμέριμνος καταναλωτής στο χασάπικο. Βλέπει το αρνί και το διαλέγει. Αλλά δεν βλέπει τη φάκα. Ποια είναι η φάκα? Ότι το αρνί ρουφιέται. Έτσι στο ζύγι ρουφιγμένο βγαίνει 8 κιλά. Με το που ξερουφιέται όμως και πετιέται το πατσοκύλι του, πάει στα 12 κιλά ή την 50% πιο ακριβό. Μα αυτό είναι πολύ στοβαγό. Και τι μπορεί να κάνει ο πολίτης γι' αυτό? Να κατεβάσει το νέο φίλτρο του Υπουργείου μας, το Arnistagram, το οποίο ανοιχνεύει αρνί που ρουφιέται ή κάνει duck face. Έτσι το Υπουργείο μας είναι πάντα στην υπηρεσία του πολίτη.